Και πάμε στον Γιώργο Τσελίκα, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου έχει καταγράψει ο Τσελίκας ένα απίθανο σκηνικό που έγινε το πρωί. Γεια σου βρε Γιώργη, καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα. Καλό μεσημέρι παιδιά. Κοίταξε, δεν είναι απίθανο γιατί αν έβαζες τον Τσελίκα και τον κύριο Παστηρίου δίπλα θα λέγανε δίπλα από τον Τσελίκα ποιος είναι ο κύριος. Γιατί δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμος, λογικό είναι ο άνθρωπος τεχνοκράτης, δεν είναι πολιτικός. Έτσι και δεν το ξέρω. Λοιπόν, χτες το. Και πολύ απλός, έτσι. Εγώ τον χάρηκα που τον γνώρισα από κοντά. Πολύ είναι ωραίος ο δήμαρχος, παιδί μου. Είναι ωραίος. Ο υπουργός. Ευχαρίς, ευχαρίς με χιούμορ που έχω πει. Το χιούμορ στον άντρα είναι το ντεκολτέ του. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ήρθε εδώ, έτσι πάρκαρε πιο κάτω. Ναι. Εδώ είναι η κύρια είσοδος για να μπει στο Υπουργείο. Ναι. Ήρθε ναι. Λοιπόν ο άνθρωπος το κουστούμι του μόνος του, χωρίς συνοδεία, χωρίς τίποτα. Πέρασε από εδώ από το κατόφλι, μάλιστα, όχι από τη μεγάλη πόρτα που είναι για αυτοκίνητα, που είναι για προσωπικό. Μπήκε μέσα, ήταν ο Θυρορώσικη. Παρακαλώ, κύριος, όπως είδεστε να λέει, έτσι, όπως και εγώ που μπήκα το πρωί. Καλά, μην με γνώρισε αμέσως, αλλά πας μου είπε, πού πας, πού μπήκα μέσα για να ρωτήσω 7 παρά. Λοιπόν, και δίνει το χέρι του αμέσως, με χαμόγελο, αριθμομηδίασε, με χαμόγελο, δίνει το χέρι του. Παπαστεργίου Δημήτρης, ο νέος υπουργός. Αυτό είναι λογικό, ρε παιδιά. Ωραία, άκουσε με και λίγο, μισό λεπτό. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έκανε πολύ σωστά τη δουλειά του. Βεβαίως. Και μπράβο του, και έτσι πρέπει να γίνει τη δουλειά. Τέλος. Έτσι. Επίσης είναι σίγουρο ότι δεν θα τον ξεχάσει ποτέ. Όποιος περνάει το κατόφλι και μετά το πρωί που το συνάντησε 7 παρά 5, μου το διαβεβαίωσε και ο ίδιος. Και λέει όπως λογικό είναι. Δεν είμαστε όλοι στο πολιτικό σκηνικό. Είναι πολλοί που είναι αναγνωρίσιμοι εδώ και χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, είναι και άνθρωποι που είναι καινούργοι. Εγώ του ευχήθηκα σιδεροκέφαλος. Θα πάει καλά γιατί αγαπάει αυτό που κάνει και όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, είσαι καλός αυτό που κάνεις. Δεν έχει ξύλινη γλώσσα. Το σημαντικότερο είναι απλός άνθρωπος που μιλάει με τον κόσμο. Είναι γνώστης. Η Guardian είχε γράψει για τη Θεσσαλία, έχει κάνει πολύ καλό έργο στη Θεσσαλία ως δήμαρχος Τρικαίων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι εγώ ψυχανεμίζομαι πραγματικά ως φυσιογνωμιστής εμπειρικός που είμαι, ότι θα πάει καλά γιατί είναι απλός άνθρωπος και είναι δίπλα. Δηλαδή σε ένα με τον άλλο, δεν έχει έπαρες και άλλα ζώνια. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι σου είπε ο νέος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Πρώτη μέρα χθες, καινούργια αρχή. Για μένα, αλλά συνέχιση τη δουλειά που γίνεται στο Υπουργείο. Για πες με αυτό. Μπαίνετε μέσα λοιπόν, έτσι κανονικά με το κουστούμάκι και ρωτάει ο φύλακας. Παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ λογικό οι άνθρωποι του Υπουργείου να μην γνωρίζουν πρόσωπα, ειδικά όταν δεν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όχι, με χαρά του χαιρέτησα, του είπα ότι είμαι ο νέος υπουργός. Και δείχνει τη δικιά σας απλότητα. Απλοί άνθρωποι νομίζουν πως είναι όλοι οι άνθρωποι της κυβέρνησης. Μην νομίζετε. Πολύ απλά να συνεχίσουμε τη δουλειά που γίνεται και να δούμε κάθε θύλακα καθυστέρησης και ταλαιπωρίας των πολιτών στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή τους. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Πρώτο να δούμε τα έργα τα οποία τρέχουν. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε τίποτα από τα έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πραγματικά με νοιάζει είναι να δω, και εδώ χρειάζεται και η βοήθεια δικιά σας, τι είναι αυτό το οποίο ταλαιπωρεί τον πολίτη και καθημερινότητα του. Πέρα από αυτά τα οποία σχεδόν όλα έκανε ο Κυριάκος Κυραγκάκης και ο Θοδωρής Ολιβάνιος με τους ανθρώπους του Υπουργείου, να δούμε και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί παντού κρύβονται θύλακες καθυστέρησης, ταλαιπωρίας, γραφειοκρατίας. Αυτά πρέπει να δούμε. Θέλει δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Και για μένα, παρότι ηλεκτρονικός μηχανικός, έχει σημασία να ξαναδούμε από την αρχή πολλά πράγματα. Να σας πω κάτι. Επειδή αγαπάτε αυτό που κάνετε, θα είστε καλός αυτό που κάνετε. Μένει να το δείξουμε στην πράξη. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα του στείλουμε ένα κατάλογο. Ναι. Με το τι μας ταλαιπωρεί. Όχι με εμάς. Και εμάς. Τους πολίτες. Τι ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και από τα μέλη που έρχονται εδώ στην εκπομπή. Ναι. Και τα βασικά. Αυτό το ποτάμι που έρχεται κάθε μέρα στο ραδιόφωνο του Sky. Θα τα κάνουμε Υπουργέ, μια λίστα. Έχεις να κάνεις. Για ξεκίνα με τις μεταβιβάσεις. Το οποίο βέβαια ο Πιερακάκης λέει ότι όπου να είναι. Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, το δρομολογημένο. Λοιπόν. Για να δούμε.